Θρησκεία. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Είμαι η Φρόσο Ιπατσού. Είμαι η αθλητική ψυχολόγος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της ΠΑΕ ΑΕΚ στη σημερινή μας εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, στο γήπεδό μας. Η εκδήλωση αυτή είναι η συνέχεια ενός κύκλου δράσεων που έχουμε ανακοινώσει και υλοποιούμε εδώ και έναν χρόνο. Το θέμα των δράσεών μας αφορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η φυσική δραστηριότητα στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών. Προσεγγίζουμε βέβαια κάθε θέμα και από την επιστημονική του και την ιατρική του πλευρά, γι' αυτό και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Κλιμεντίνη Καραγεωργίου. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διευθύντρια του Νευρολογικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Νευρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική μέρα για όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα, την άγνοια. Παγκόσμια αυτή τη στιγμή υπάρχουν 50 εκατομμύρια άτομα με άγνοια σε όλο τον κόσμο. Πρέπει στην υγεία να δοθεί προτεραιότητα στο να προλάβουμε, αν μπορούμε, όσο δυνατόν την άγνοια, γιατί δεν υπάρχουν θεραπείες που να την χτυπούν, παρά πρέπει μέσα από την πρόληψη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις γυραιές κοινωνίες, στις οποίες δυστυχώς συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Όταν λέμε άγνοια, τι εννοούμε? Εννοούμε μια νόσο που διαταράσσονται οι νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι νόσος η άγνοια. Γιατί να πρέπει να μιλάμε για την άσκηση στη ζωή μας? Γιατί αν λείπει αυτή η άσκηση, αποτελεί αυτή η έλλειψη έναν από τους 12 παράγοντες κινδύνου για να εμφανιστεί άγνοια στο 40% των ατόμων που είναι στη μεγάλη ηλικία. Μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για τη διατροφική πρόληψη στην εμφάνιση αυτού που συζητάμε ήδη αναφορικά με την άγνοια στην τρίτη ηλικία. Αυτό που λέμε σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα είδος πρόληψης ακόμα και αποφυγής και καθυστέρησης της εμφάνισής της. Μια αντιφλεγμονώδη διατροφή αρχικά θα μπορούσε να μειώσει τη φλεγμονή. Άρα έτσι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εγκέφαλο. Επομένως, όπως και η ΑΕΚ χτίζει μια ομάδα που βήμα-βήμα βαδίζει ολοταχώς για να κερδίσει ακόμα ένα double, έτσι θα έλεγα και εγώ πως χτίζουμε μια υγεία μέρα με τη μέρα με σωστές διατροφικές επιλογές, φυσική δραστηριότητα και μια εν γέννη πρόληψη της υγείας. Γιατί η νίκη δεν έρχεται τυχαία ούτε στο γήπεδο αλλά ούτε και στη ζωή. Η άγνοια, επειδή μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή για ηλικίες άνω των 65. Ωστόσο, είναι λυπηρό ότι υπάρχει και ένα αρκετά, κατά τη γνώμη μου, υψηλό ποσοστό, δηλαδή περίπου στο 5,9, όπου προσβάλλει και ανθρώπους νεαρότερης ηλικίας. Είμαστε ένας λαός φυσικά ανενεργός. Δυστυχώς, τα δεδομένα είναι πάρα πολύ άσχημα, ακόμη και για τα παιδιά. Υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι κάνουν πολλές ώρες καθιστική ζωής. Άρα λοιπόν η φυσική δραστηριότητα είναι κάτι που πρέπει να μπει στην ζωή μας καθημερινά. Μουσική.